Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Έτσι, εντάξει, είχαμε κάτι είναι θέματα. Εντάξει, παιδί μου, τα πρόβλημα που γίνονται καμιά φορά. Συμβαίνουν, τι να κάνουν. Και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Πρέπει να το δούμε όμως αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι στάνταρ. Ναι. Να το δούμε πώς θα το συντονίσουμε. Θα λέμε, παιδί μου, ότι πλέον δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχει ξανατύχει. Ναι, νομίζω ότι δεν ήταν θέμα τεχνικό. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν δικό μου. Αλλά... μου λέγεται κόλλημα του συγκεκριμένου κινητού. Μήπως ήρθε τάσο η ώρα τώρα που πλησιάζουν τα γενέθλιά μου να μου πάρεις ένα καινούριο κινητό. Τι για δώρο. Κινητό, τι κινητό θες. Αυτά τα 8.452S θέλω. Να, μάλιστα. Ναι. Τέτοιο θέλω. Τιμή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι η οικονομική σου διαφάνεια είναι τέτοια η οποία μπορεί και υπόσταση ναι. να το πάρει χωρίς να νιώσεις το παραμικρό. Βρε, τι θες για σένα, θες, τι κινητό θες, πάρω εγώ. Έτσι, όχι τίποτα. Βλέπεις, το θέλω για δουλίτσα, κατάλαβες. Ναι, εννοείται, να πάω στα τραμπάιντ εγώ και θα τα κάνω όλα. Α, έτσι. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, δηλαδή όπου να είναι. Θα πάρουμε. Θα πάρεις. Μήπως θες να πάρεις και αυτό που θα δώσουμε δώρο. Όχι. Το smartphone, να μου το δώσεις κατευθείαν. Με έχεις τέτοιο άνθρωπο. Θα έπαιρνα εγώ το δώρο. Α, είπα μήπως. Με έχεις τέτοιο άνθρωπο. Όχι. Εννοείται πως όχι. Άρα τι μου το συζητάς τώρα και μου λες μετά πέρα το δώρο. Εννοείται πως όχι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια που είμαι τετραμπάιτ. Μπείτε στο τετραμπάιτ.gr. Δείτε. Όσοι πήγαν εκεί πραγματικά μείναν πολύ κατοποιημένοι. Τα λέμε εμείς. Α, συνεχίζουμε εδώ. Α, αυτά είναι. Εντάξει, θα το κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Για κάτσε να δω. Σε βλέπω. Εντάξει, σε βλέπω. Είσαι μια χαρά. Έλα, γιατί έχουμε και τα μέσα και τα έξω. Πάμε λίγο εδώ πέρα και στα... Καλημέρα σε όλους ξανά. Ξαναρχίσαμε πάλι από την αρχή εδώ. Η εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Με τον Τάσο τον Κοτσάνη. Το Μάνο τον Αναγνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Πόσο τύριο το δασκαλάκι που δεν το βλέπετε. Θα το γυρνούσαμε τώρα, αλλά άμα το γυρίσουμε φοβόμαστε. Μην πάθουμε πάλι έτσι κανένα blackout εκεί από την σύνδεση. Όλα είναι μια χαρά. Τετραμπάιτ λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Safety Car για σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ καινούριους, αλλά και πλήρης ανακατασκευής στις χαμηλότερες τιμές. Ήδη πάρα πολύ έχετε πάει και έχετε επισκεφθεί το κατάστημα Τετραμπάιτ και έχετε αγοράσει ήδη πράγματα από εκεί. Από εκεί όμως μπορείτε, πέρα από το Τετραμπάιτ Παπάφι 91, και για όσους θέλετε πραγματικά να κάνετε μια σωστή δουλειά στο σπίτι σας με κάγκελα Inox από ανωδιωμένο αλουμίνιο, Τάσο Κοτσάνη, που κάποια στιγμή θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Αφημάρκου στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης με κάγκελα παντού για μπαλκόνια. Έτσι. Περιφράξεις. Έτσι. Σκάλες εσωτερικές, εξωτερικές. Τα μαθαίνεις, βλέπω. Αυλόπορτες. Μπράβο. Έτσι, να πάτε να φράζετε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο. Να περιφράζετε, μάλλον. Γιατί όταν βγαίνετε έξω στον δρόμο, συνήθως σας περιφράζουν άλλοι. Το έπισε το και δρόμο. Περιφράζετε κι εσείς άλλους. Με διάφορες εκφράσεις. Καλό τριήμερο. Σε όλους όσους δεν εργάζονται Δευτέρα, γιατί είναι πολλοί που εργάζονται Δευτέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Μπράβο, Μάνο, μπράβο. Κρατάς την οικονομία της Ελλάδας. Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι εγώ εργάζομαι, φίλε, 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι, 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 εντάξει. Πες αυτά στον κόσμο. 365 μέρες το χρόνο. Σίγουρα εννοείται. Και διακοπές να πάω, πάλι εργάζομαι. Ναι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή βλέπω αντιδράσεις, καταγράφω κινήσεις. Των Ελλήνων οδηγών, των τουριστών. Τα βάζω, τα σημειώνω και τα μεταφέρω για να γίνουμε σίγουρα, ναι, 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 ναι. Όλοι ναι. μαζί μια πιο ασφαλή κοινωνία. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Αποστόλη. Λέει, φέρτε τον, λέει, μπροστά από την κάμερα. Ποιο να φέρω μπροστά από την κάμερα. Χαιρετισμός, ναι. Ποιο να φέρω μπροστά από την κάμερα. Το Σωτήρι. Το Σωτήρι το δασκαλάκι, όχι, δεν γίνεται. Μας χωρίζει ένας γυάλινος τείχος. Και τι γυάλινος.
Εντάξει, όλα καλά. Χωρίς Γιάννη Αντωνόπουλο σήμερα. Ναι, το που λένε λείπει. Ναι, λείπει. Λόγω κάποιων καταστάσεων, αλλά εντάξει. Με πολλές εξελίξεις στο χώρο του αυτοκινήτου. Δεν εργάζονται, λέει, οι έχοντες πνευματική εργασία. Άρα με το πνεύμα εσύ δεν έχει καμία σχέση με ένα γνωστό, οπότε μια χαρά, εμείς μπορούμε να καθίσουμε. Ναι. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Λοιπόν... Δηλαδή, μας έχουν χωρίσει, ας πούμε, σε ανθρώπους του πνεύματος και ανθρώπους που οι οποίοι, εντάξει, δεν... Δεν το κόβει, ας πούμε, πολύ πολύ. Δεν το έχεις με το πνεύμα. Δεν τους κόβει, ας πούμε, δηλαδή... Δεν το έχεις με το πνεύμα. Αυτό είναι που πήγαινε, ας πούμε, κάποτε η μητέρα, η μάνα πήγαινε στο σχολείο να ρωτήσει για την πρόοδο του παιδιού της και έλεγε η δασκάλα, δεν είναι ότι... Έχει πρόβλημα, ναι, αλλά δεν το κόβει. Ναι, άμπραβο. Ναι. Δεν είναι ότι δεν θέλει, θέλει, δεν μπορεί. Κατάλαβες, δεν μπορεί. Δεν λέγεται, μπορεί να τον κόβει. Ξέρεις, πάντα αυτή η κλεισί εκφρασή από τους καθηγητές τότε, τους δασκάλους. Τι να πειρέχει, δεν είναι ότι δεν μπορεί το παιδί. Απλά έχει λίγο... Θέλει ένα σπρόξιμο. Λίγο κάπου δεν θέλει, αφαιρείται, κάτι άλλο σκέφτεται. Κατάλαβες, να δώσει θάρρος στη μάνα. Δεν έχει πρόβλημα, καλό παιδί. Δεν καλό παιδί, ναι, ναι. Αλλά ναι, δείτε, πρέπει να δώσει και θάρρος στη μάνα. Δεν έχει κόβει. Τέλος πάντων. Εκπληκτική διαφήμιση της Audi. Πραγματικά εκπληκτική. Ναι. Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, μπράβο τους. Για άλλη μια φορά, είναι μερικές εταιρείες που το έχουν. Πραγματικά το έχουν, έτσι. Περνάει με τον πιο ωραίο τρόπο, τι γίνεται μέσα στους δρόμους, πραγματικά. Και δείχνει και τα σημεία που, εντάξει, χρειάζεται να δείξει για ένα Audi αυτοκίνητο. Εκπληκτική. Να πούμε ότι κορυφαίο ήταν, κορυφαία, άλλη με κορυφαία διαφημίσεις Audi, ήταν εκείνη με το Quattro, με το σκύλο που ακολουθούσε, ο σκύλος από πίσω και ξαφνικά στρίβει στο χιονισμένο εκείνο δρόμο, ναι, το ναι, ναι. Γλίστερο και παγωμένο δρόμο, στρίβει το Audi και αρχίζει ο σκύλος και μ' άρεσε έτσι πως, δηλαδή ήταν ακριβώς. Και φυσικά η κόντρα με τη Ferrari. Αυτά. Κόντρα... Στο Μαρανέλο, που περνάμε στο Μαρανέλο και... Ναι. Βέβαια, εντάξει. Μετά εκεί πέρα λίγο κάπου το ξεφύγαμε, εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία. Η σκέψη και μόνο και το κόνσεπτ της διαφήμισης ήταν εκπληκτικό. Άσε και εγώ, φαντάζομαι. Ο παδός Φεραίρο το βλέπει και τρελό. Αλλά λέω, κοίτα να δεις, μπράβο τους που το σκεφτήκανε. Ναι. Θέλει και να το έχεις. Έχουμε πάρα πολλά θεματάκια για σας σήμερα. Καταρχήν να σας πούμε ότι η εκπομπή Safety Car παρευρέθη την Τρίτη στην εκδήλωση. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που λες, μπράβο, μια πίση για την εκδήλωση που είχαμε την Τρίτη. Στην εκδήλωση που έκανε η Nissan, την παρουσίαση έτσι, για το Nissan Leaf, το ηλεκτρικό που έχει σαρώσει τα πάντα. Να τα βάλουμε λίγο κάτω, γιατί δεν είναι Leaf. Δεν ξέρω αν το πήρες εσύ μάλλον χαμπάρι, έτσι, δηλαδή να το βάλουμε κάτω. Παρουσιάστηκε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Ήσουν, ας πούμε, το δεκαετία του 80, κάτι το 90, έβλεπες ναι. Αυτοκίνητα αυτά και... Ναι, βλέπαμε τα Corolla τότε, τα Datsun, ναι. Ξαφνικά το είσαι cherry. Σε μια παρουσίαση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το περίμενες ποτέ. Νομίζω ότι αρχίσαμε κιόλας. Ναι, γιατί τη δεκαετία του 80, βέβαια θα μου πεις 80-85... Άσχετο τι συνέβη. Ναι. Είσαι μια παρουσίαση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, στην ναι. Πόλη σου. Δεν υπήρχε πιθανότητα να το σκεφτεί. Δηλαδή, θα σου λέει κάποιο ότι θα γινόταν όχι, το λέγεις, όχι, το εκατομμύριο. Όχι, Τάσο, εγώ θα το σκεφτόμουν γιατί. Γιατί όταν είσαι. Τώρα, ας πούμε, εγώ είμαι το 75, έτσι. Εσύ είσαι το 78. Πέστα, ναι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή, όταν μετά εκεί στα 8, 9, 10, που ούτως ή άλλως είχαμε το μικρόβολο μας, είχε πιάσει πραγματική τρέλα και πηγαίναμε σαν τους χαζούς εκεί πέρα. Αυτά τα παιδάκια τα χαζά που βλέπατε και πηγαίνανε σε κάθε αυτοκίνητο και κοιτούσαν έτσι τα παράθυρα. Να δούνε πω, τι γράφει το κοντέρ, πόσο είναι εκείνο. Βλέπανε από εδώ, βλέπανε από εκεί, και τι λάστιχο θα φορούσε και όλα αυτά τα τέλος πάντων. Ναι. Όντας τέτοια παιδάκια λοιπόν, λέγαμε ότι πότε θα φτάσουμε το 18 να οδηγήσουμε. Φτάνουμε το 18, οδηγήσαμε και μερικοί κάναμε και τέτοια, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι, οδηγήσαμε, ναι. Λοιπόν, και... Βλέπαμε, επειδή από τότε προσπαθούσαμε να βρούμε ειδήσεις, βλέπαμε ας πούμε αυτά που λέγανε τα future cars
το αυτοκίνητο του μέλλοντος, ας πούμε, κάποια περιοδικά τότε που διαβάζαμε. Και ξένα και. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Μας παρουσίαζαν κάποια πράγματα ότι κάποτε θα καίνε υδρογόνο, κάποτε θα καίνε τα αυτοκίνητα. Ναι, βάζε κάποτε και το θα... ρεύμα στη μέση. Ναι. Και λέγαμε πω πώς ήταν τα αυτοκίνητα, δηλαδή, πραγματικά. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι. Και είχαμε και τη φάση ότι. Λέγαμε ότι αρθεί και το 2000. Το 2000 για μας ήταν, το Millennium ήταν σημαντική ημερομηνία. Λέγαμε μέχρι το 2000. Ο κόσμος έμπαινε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα. Όπως και τα έργα, ας πούμε. Φτάνε και λέγανε το 2000 και μετά. Μα Τάσο, τα περισσότερα έργα όταν βλέπαμε εμείς και ήμασταν 10 χρονών παιδάκια, έγραφαν, ας πούμε, ημερομηνίες το 2010, ξέρω εγώ, ναι. Los Angeles, και έβλεπες εκεί πέρα έρημα τα πράγματα. Εδώ κάναν πολύ κόσμο να πιστέψει ότι το 2000 που θα είναι το Millennium θα καταστραφούν τα πάντα. Οπότε ήσουν προετοιμασμένος ότι μετά το 2000 αρχίζεις να βλέπεις πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Όταν ήρθε το 2000 λοιπόν και δεν είδες τα πράγματα που ήθελες να δεις, έλεγες εντάξει, θα καθυστερήσει. Μετά βλέπαμε ότι το 2010 ήδη κυκλοφόρησαν κάποια αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου στην Αμερική. Εντάξει. Είχαμε παρουσιάσει κάποια αυτοκίνητα. Παρουσιάστηκε το 2011 το πρώτο. Παρουσιάστηκε από την Nissan το πρώτο Leaf. Να δώσουμε μια καλημέρα στη φίλη μου τη Στελίτσα. Να δώσει καλημέρα. Καλημέρα, Στελίτσα. Παρουσιάστηκε λοιπόν το 2010 το πρώτο Leaf και λέγαμε όπα. Είχαμε το Πελαμπέρα. Γενικά βλέπαμε κάποιες κινήσεις. Αλλά να έρθει και να παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιάσει ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένα εδώ στη χώρα μας, δεν είχε κανένα συμβίτσι με το ηλεκτρικό. Και έγινε και εδώ. Να είναι καλά, ναι. Το νόησες. Ήταν πολύ πετυχημένο και στοχευμένο το ότι παρουσιάστηκε το νόησις. Εννοείται. Και απλά ήταν κάτι που κάποια στιγμή θα γινότανε. Mm-hmm. Τι έγινε, ήρθε τίποτα? Όχι. Αρχίσαμε από τώρα. Κουτόπια. Λοιπόν, οπότε, απλά η αλήθεια είναι ότι εγώ το περίμενα πιο πριν. Πιο κοντά. Ναι. Αυτά μας είχαν δείξει όλα τα σημάδια που βλέπαμε. Ναι, 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 θα δούμε. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε στο ίντερνετ τα αυτοκίνητα τα οποία είναι και αμφίβια. Μπαίνουν στη θάλασσα. Α, ναι. Φεύγουν από την ξηρά και αρχίζουν να μπαίνουν στη θάλασσα και κολυμπάνε. Είδαμε χθες ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ένα στη Μύκονο εκεί που κολυμπούσε ένα αμφίβιο, ένα smart. Λοιπόν, ήταν η αμφίβια έκδοση. Επέπλε. Επέπλε το smart. Έβαλε το δικό του κουβά. Με τη μία θα βουλιάξει. Όχι, κανονικά. Σιδεριάξει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως. Αυτά τα σιδεριά, ναι. Είχε βαρύ λαμαρίνα. Ναι, ναι. Τι να σου πω, που λέει ο λόγος. Δεν είναι ψηλόφλουδι. Ψηλόφλουδι. Καλημέρα, Κωστάρα. Κώστας ο Φούζος, Κώστας Νικολακόπουλος, συνάδελφος από την Αθήνα, έτσι. Και λες τώρα, βλέπεις άλλα βίντεο που βγάζουν κάτι αυτοκίνητα που αρχίζουν και πετάνε τώρα. Ναι, έχουμε μπει σε διαδικασία. Ναι, πότε με το 2050. Μα δεν νομίζω. Έτσι, και μην ξεχνάτε ότι οι παρουσιάσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν γίνει σε άλλες χώρες εδώ και 10 χρόνια, ας πούμε. Ήρθε ο καιρός αυτό σε εμάς. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορούμε να δούμε κάτι καινούριο εμείς. Σιγά σιγά έρχεται και η Τέσλα. Και εμείς θα δούμε και το 2030, ας πούμε. Και πώς τα κατάφερε πάλι η Nissan. Δηλαδή ένα πράγμα. Της βγήκε αυτό με τα SUV, με το Qashqai. Άσχετα που η πρώτη εταιρεία ήταν η Toyota με το RAV4. Εντάξει, το, ναι, είχε έρθει, είχε έρθει το RAV, είχε έρθει το XRV. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη Nissan, η οποία πλέον την ακολουθούσαν όλοι. Και έρχεται τώρα πάλι η Nissan. Με την αυτονομία, με αυτά που προσφέρει τον Nissan Leaf, το οποίο πλέον είναι πρώτο σε πωλήσεις παγκοσμίως, και από πίσω τρέχουν να προλάβουν. Μια Nissan η οποία πριν 10 χρόνια το έβγαλε, το κοιτούσαν πολύ περίεργα. Ναι. Τι έβγαλε τώρα, εντάξει, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Επένδυσε τόσα εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πάλι τη βγαίνει και βλέπει όλοι από πίσω. Άντε τώρα τρεχάτε να προλάβετε. 9 η ώρα θα έχουμε Γιάννη Μεθενίτη. Από Nissan, να πούμε μετά τη παρουσίαση, να πούμε τι έγινε, να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Nissan. Θα έχουμε και δηλώσεις που έχουμε καταγράψει πλέον με κάμερα και να το πούμε αυτό σιγά σιγά. Έρχονται πολλά πράγματα και θα τα δείτε σιγά σιγά. Έρχονται πολλά πράγματα που. Με κάμερα, καθώς πλέον ναι. Σιγά σιγά θα πάμε για και για άλλες ωραίες καταστάσεις. Θα αρχίσει λίγο έτσι, ναι, θα αρχίσει η εκπομπή έτσι λίγο να ξεφεύγει λιγάκι. Του εμπορικού διευθυντή Nissan, του κυρίου Μπαρκή Μάριου, που μας έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Το Μεθενίτη, τον Γιάννη Μεθενίτη από τον
Υπεύθυνο επικοινωνίας στην Ισάν θα τον έχουμε στις 9 η ώρα. Να πούμε για το Leaf και πολλά άλλα πραγματάκια. Και έρχονται κι άλλα την Ισάν. Και το βανάκι και το ηλεκτρικό το 7θέσιο. Ηλεκτρικό βαν, φίλε. Ναι. Αν πιάσει, μιλάμε για όχι απλώς επανάσταση. Φαντάζεσαι τώρα ελεύθερο επαγγελματία μέσα στην πόλη με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με ηλεκτρικό βανάκι. Ναι. Πραγματικά μεγάλες κινήσεις οι οποίες. Το πουλμανάκι, το ηλεκτρικό 7θέσιο. Σκέψου σε μια χώρα τουριστική όπως είναι η Ελλάδα, μέσα στα νησιά, να κυκλοφορεί με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να έχει 7 θέσεις και να κάνει τη δουλειά σου. Εντάξει, είναι πραγματικά ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά για τις επόμενες σχεδόν μία ώρα και 40 λεπτά τέλος πάντων που θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε πωλήσεις. Τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται και στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά θέλουμε να δείτε και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο τι επιλέγουν οι Ευρωπαίοι και στο τι επιλέγουν οι Έλληνες, έτσι, και μην μου πείτε ότι δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι ή ξέρουμε εμείς καλύτερα ή το οτιδήποτε, θα τα δούμε. Γιατί είναι πολλές οι διαφορές, ρε Σιτάσου, δηλαδή τα βλέπεις και... Λογικό δεν υπάρχουν διαφορές. Μόνο βάσει οικονομικού budget που έχει ο μέσος Έλληνας... Δεν σου λέω γι' αυτό, βλέπεις αυτοκίνητα τα οποία είναι σε ένα budget το οποίο εμείς μπορούμε να το δώσουμε σαν Έλληνες, έτσι, τα 12, 13, 14 χιλιάρικα λέμε τώρα. Και πολύ τώρα πλέον, ναι, 15, ναι. Πολύ maximum. Και βλέπεις ότι το ίδιο αυτοκίνητο στην Ευρώπη μπορεί να είναι, ας πούμε, 13ο σε πωλήσεις. Και εμείς δεν το έχουμε πρώτο, ας πούμε. Λέμε τώρα, έτσι, ένα τυχαίο παράδειγμα. Πάλι όμως αυτό διαφέρει, γιατί άμα εσύ έχεις τα 10, 12, 13 μέσο όρο και ο Γερμανός ή ο Σουηδός έχει τα 25, τα ξέρει, φίλε. Θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε, όπως και πολλά άλλα. Θα πούμε και για την τιμή της βενζίνης. Θα πούμε και για το τριήμερο που έρχεται να δώσουμε μερικές συμβουλές το τι δεν πρέπει να κάνετε. Αυτό που είπες τώρα, δηλαδή, βλέπεις έξω. Δεν ξέρουν από φόρους. Ελάτε εδώ να μάθετε πώς βάζουμε φόρους, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι με κοιτάς. Αλλά δεις, σε κάνουν, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι και σου λένε, έλα εδώ να δεις πώς βάζουμε φόρους. Να μάθεις, να δείξεις στον Ευρωπαίο, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πώς βάζεις φόρους. Στα καύσιμα, στα αυτοκίνητα, τέλη ταξινόμησης, πώς ανεβάζεις συντελεστές. Γενικά, όλο αυτό το πακέτο που έχει σχέση με το αυτοκίνητο, να τους δείξεις 5 πράγματα. Για να καταλάβουν έξω ότι. Γι' αυτό εμείς επιλέγουμε, ας πούμε, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Δεν φταίει κανείς, εμείς φταίμε που κάνουμε άνοδο πωλήσεις τώρα. Τι κάνουμε εμείς πωλήσεις? Άνοδο. Άνοδο έχουμε πωλήσεις. Αυτά βλέπουνε. Και σου λέει, αυτοί έχουν λεφτά, έτσι, δώσε μπράβο. Και άλλο φόρο στο αυτοκίνητο. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να κλείνουμε εδώ πέρα. Κάτσε έχει να κλείνουμε ακόμα. Μετά. Όχι, δεν θα το κάνουμε ένα μισάωρο. Α, δεν θέλεις ένα μισάωρο. Μάλιστα. Εντάξει. Ό,τι πει, δεν σημαίνει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά την επόμενη μία μισή ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 στην εκπομπή Safety Car. Αφού λοιπόν τελείωσε το οποίο έπρεπε να κάνουμε, καθώς είπαμε το μάλιστα με την τεχνολογία πλέον σιγά σιγά τα πάνε καλά, γνωρίζονται, έχουν γνωριστεί εδώ και καιρό και σιγά σιγά τα πηγαίνουν και ακόμα και καλύτερα. Σήμερα δεν είναι κυλήρωση για το κινητό? Α, ναι, έχουμε και το κινητό σήμερα. Ναι, ένα smartphone της Elephone. Θα κάνουμε κουιζάκι το επόμενο μισάωρο, μπορούμε να κάνουμε... Να το κάνουμε μετά τις 9.30. Να το κάνουμε μετά τις 9.30. Ναι, να το κάνουμε μετά τις 9.30 για να το δώσουμε κιόλας. Σήμερα θα το δώσουμε κιόλας το smartphone. Έτσι, μπράβο. Σε δύο εκπομπές, ένα smartphone δώρο, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή τι. Εντάξει. Πολύ απλό. Άμα είσαι large εκπομπή. Έτσι θα είναι. Πολύ απλό μας κάνει 4TB. Τέλος πάντων. Οπότε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με νέα αυτοκινήτου. Μείνετε εδώ να ακούσετε πράγματα που έχουν συμβεί τη βδομάδα που μας πέρασε και στον χώρο του αυτοκινήτου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, μετά στο Κοτσόνι Μάνο, ο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4, με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα, με Αφή Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, κάγκελα παντού από ανωδιωμένο αλουμίνιο για σκάλες εσωτερικές και εξωτερικές, μπαλκόνια, αυλόπορτες και περιφράξεις σε πάρα πολλά σχέδια από ανωδιωμένο αλουμίνιο, το οποίο δεν χρειάζεται ποτέ μα ποτέ συντήρηση, επαναβαφή και οτιδήποτε άλλο. Μια φορά τα βάζετε, ποτέ δεν τα βγάζετε. Και έχω πολύ κόσμο και συναδέλφους που οι οποίοι μπήκαν σε δικασία να κάνουν κάτι μπαλκόνια τώρα, να βάψουν, να κάνουν. Λέω, κοίτα πώς σώθηκα, ρε φίλε. Σώθηκα πραγματικά. Τίποτα, τα βάλαμε. Όχι, τι να βάψετε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά. Θα μπείτε μέσα στο afimarku.gr και εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας θα δείτε δουλειές τις οποίες κάνουν σε βίντεο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ μπροστά, θα δείτε βίντεο, θα δείτε φωτογραφίες, σχέδια, τα πάντα όλα στο afimarku.gr και το κατάστημα Tetrabyte, παπά 91,
2315-50-60-56. Κάντε την κίνηση που έκαναν ήδη πάρα πολλοί, που εκεί που ήταν να πάνε να αγοράσουν από κάπου αλλού ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πήραν τηλέφωνο, ρώτησαν τιμή για αυτόν τον υπολογιστή που θέλανε και κάναν αναστροφή σε σημείο που επιτρέπεται. 180. Τώρα. Λοιπόν, και γυρίσανε και πήγανε παπάφε 91. 2315-50-60-56. Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές λάπτοπ, καινούργοι, αλλά και πλήρης ανακατασκευής με εγγύηση στις χαμηλότερες πραγματικά τιμές της αγοράς. Αξιόπιστο σέρβις. Θα πάτε τον υπολογιστή και δεν θα σας πάρουν μια περιουσία για να σας το ξαναφτιάξουν. Έτσι, όμορφα. Μεγάλη γκάμα περιφερειακών και οτιδήποτε θέλετε τιμοπαράδοτο, πάτε εκεί, λέτε safety car, τελειώσαμε. Τόσο απλά. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή. Καλημέρα στον Μπίλια τον Παπαδόπουλο, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Αθανάσιο, στον Δημήτρη. Στον Δημήτρη από Τούμπα, είπαμε στον φίλο και συνάδελφο στον Κώστο Φούζα από Αθήνα. Στον πρόεδρο τον Φάνη. Γεια σου πρόεδρε. Στον Αστέριο, στον Νίκο, στον BMXT, στον Κώστα από Περαία, στον Θανάση, στον Μάριο, στη Στέλλα από Σύνδο, στον Παντελή τον Αλουμινά, στον Φίλιππο, στον Βασίλη, στον Άγγελο, στον Απόστολο μας έστειλε τις καλημέρες, στον Κώστατο Νικολακόπουλο είπαμε, Exxon Wheels. Εντάξει. 10 με 12, στον XFM, μπείτε online, στο e-radio ή Pavla Radio και ακούστε μετά από εμάς. Λοιπόν, πάμε λίγο στις πωλήσεις. Πάμε να δούμε γιατί είναι ο καλύτερος Απρίλιος ο οποίος υπήρξε μετά από το 2008 στην χώρα μας και όχι μόνο. Μιλάμε τώρα ευρωπαϊκά. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017, φτάνοντας στο 1,34 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Καλό αυτό. Λοιπόν, ποιες είναι οι τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη άνοδο των πωλήσεων, θέλω να μου πεις. Φίλε, μέσα είμαστε. Λιθουανία με 38,5. Ξεκινάς από λες Λιθουανία. Ναι. Άρα έπεσε χρήμα στη Λιθουανία. Δηλαδή πλέον ο Λιθουανός έχει χρήμα να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Και ο Ούγγρος όμως έχει. Ο Ούγγρος γιατί όχι. Με 34,8. Και έρχεται ρε φίλε η Ελλάδα με 24,3%. Αυτά βλέπει η κυβέρνηση και λέει είναι δυνατόν. Ξαναφέρουν και άλλα μέτρα. Και άλλο. Γιατί να με τους... αφού έχεις να πληρώσεις φορολογία στο αυτοκίνητο. Και το μετάξει, ξέρεις το αυτοκίνητο, δεν γίνεται να το κρύψεις. Δηλαδή, ναι, δεν λέμε είναι, τώρα, παιδί, υπάρχουν, να υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ας πούμε και μερικές αγορές, οι οποίες ας πούμε μπορούν να γίνουν και πιο light ας πούμε, να μην, δηλαδή, το τιμολόγιο, έτσι, που κόβεται ας πούμε, είναι ένα τιμολόγιο που κόβεται. Μπορεί να κόβεται light βέβαια τιμολόγιο. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε όλη τη διαδικασία το τι και πώς ας πούμε καταλαβαίνετε. Αλλά το αυτοκίνητο, όσα θα δώσεις, τόσα θα... Και πλέον ναι, με ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνεται, δεν υπάρχει. Όσα θα, πρέπει να, το, να δείξεις τι έβγε, τι έγινε. Δεν έχει να έτσι κάνεις έτσι απλά. Άρα, έχουμε θέμα. Τι θέμα, απ' όλα. Έχουμε θέμα. Βλέπουν λοιπόν ότι αύξηση πολύ στο αυτοκίνητο, σου λέει... Αντέχουν. Αντέχουν αυτοί ακόμα. Άρα, θα φέρουμε και άλλα μέτρα. Θα πάρουμε και περισσότερα έσοδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού οι φόρες στο αυτοκίνητο είναι, δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα εσύ που καθώς και φωνάζεις και λες να μειωθεί και να κάνει και να αυξηθεί το φόρος, ιδέες. Τζάμπα φωνάζεις. Τζάμπα φωνάζεις, αφού βλέπεις ναι, ότι πας μια χαρά. Τα πάρεις και περισσότερα. Ναι. Τι κάθεται και φωνάζεις και κάνει, όπως και τη βενζίνη. Έχει φτάσει στα 2 και πλέον. Στα νησιά έχει πάει 2 ευρώ ήδη. Ναι, ναι. Και ξέρεις ότι αυτό εδώ, δηλαδή έδειχνε κάποια νησιά τα οποία πήγε 1,98-1,99 εκεί. Εντάξει. Είναι ο πρόλογος του Αύγουστο αυτός, να ξέρετε. Δηλαδή τον Αύγουστο, αν είναι τώρα 1,98-1,99, εσύ που πάτε στα νησιά θα το δείτε 2 και. Ας έρθει ο ξένος ρε φίλε και πληρώσει που έλεξε βρέσει. Και θα σου πω και κάτι. Έσοδα, δεν κατάλαβα. Και θα σου πω και κάτι. Θυμάσαι όταν είχε ξεφύγει ένα διάστημα βενζίνη πριν αρκετά χρόνια, ότι ο κόσμος φώναζε και επαναστατούσε και πόσο έχει πάει η βενζίνη και πόσο έχει πάει η βενζίνη. Βλέπεις να γίνεται τίποτα ανάλογο τώρα?
Όχι, γιατί. Δεν είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι μαγικό. Το πώς. Το πώς περνά στο πετσί σου. Το πώς. Ναι, περνάνε κάποια πράγματα. Το χωνεύεις. Είναι αυτό το πράγμα. Το περνάς και το χωνεύεις. Σιγά-σιγά. Όχι, ρε Τάσο, δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτό που λένε μερικοί. Έτσι. Το χωνεύεις, φίλε. Οι μοναδικοί που μπορούσαν να τα περάσουν αυτά είναι αυτοί, χωρίς να γίνουμε εδώ πέρα. Βιετνάμ. Βιετνάμ. Άδε πλέον ισχύει. Εγώ δεν νομίζω αυτό. Εγώ νομίζω ότι πλέον ισχύει. Δηλαδή, βλέπεις το περνάνε. Η βενζίνη πάει στα 2 ευρώ και. Κατέρι. Τίποτα. Ο κόσμος, ας πούμε, εντάξει. Κατέρι. Ναι. Δες το μνημόνιο. Δες το μνημόνιο. Δες μάλλον με το Δουνουτού. Όταν μπήκαμε στο Δουνουτού, μέχρι να τα περάσουν τα πρώτα, πέρασαν 2 χρόνια. Και όλο το λέγανε. Ναι, ναι. Και όλο το λέγανε. Τώρα περνάνε. Μέχρι να το πιστέψεις. Κάθε 6 μήνες πράγματα. Τώρα έχεις μπει στη διαδικασία, σου έχουν βάλει σε, μια, σε ένα πρόγραμμα σαν έθνος, ναι, και περνάνε συνέχεια. Γιατί ξέρεις ότι έχουν περάσει τον αναγκαίο κακό. Θα το περάσουν. Τα προαπαιτούμενα θα περάσουν. Α, τα προαπαιτούμενα. Έτσι. Αυτά τα έχω γράψει πριν κάτι χρόνια. Δηλαδή, τα ότι... προαπαιτούμενα, ναι. Αυτά που γράφουν τώρα είναι για πιο μετά. Ναι. Και έτσι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και έχουν βάλει τον Έλληνα σε μια διαδικασία ότι ναι. Έχω βάλει τον Έλληνα σε μια διαδικασία να τα σκίσει στα μνημόνια, αλλά λίγο πιο αργά. Σιγά σιγά να τα σκίσει. Κάτσε ρε φιλέ. Δηλαδή... Δεν σκίσει εύκολα ένα χαρτί. Ναι. Θα το κάνει κομφετή. Όταν θα φτάσει το κομφετή, ναι, θα ζούμε εμεί. Δεν θα ζούμε. Αυτό δεν το ξέρει. Έτσι όπω υπογράφουν αυτοί, πα μέχρι το 2060. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μας βλέπω να πηγαίνουμε σε παρουσιάσει αυτοκινήτων, οι οποίε τα αυτοκίνητα αυτά θα πετάνε. Και εμεί ακόμα στα μνημόνια θα είμαστε εδώ πέρα. Αλλά... Τέλο πάντων. Πάμε λοιπόν SUV. SUV. Πάμε λοιπόν στην πιο δημοφιλή κατηγορία, η οποία είναι η SUV, με μερίδιο αγορά στα 33,3%. Ακολουθεί η Β' κατηγορία που είναι τα Super Mini και αυτή αύξηση 20,4% και η C, η κατηγορία, η μικρομεσαία κατηγορία με 17,7%. Φυσικά, λάθος. Η βενζίνη συνεχίζει να κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι του ντίζελ. Κάτι που μας είπαν και στην Nissan, αυτό θα το μάθετε, τι συμβαίνει με τους κινητήρες ντίζελ πλέον και στην Nissan, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Ότι σταματά το ντίζελ, ότι το ένα, ότι το άλλο. Δεν σταματάει τίποτα, ειδικά από την Nissan. Θα μας τα πει εδώ ο Γιάννης ο Μεθενίτης. Έχουμε άκουση φυσικά και στα ηλεκτρικά και στα υβριδικά και τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο, που πλέον κερδίζουν όσο γίνεται και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη. Και να πούμε στην Ευρώπη, επειδή δόθηκε η σχετική λίστα, τα 20 πρώτα μοντέλα σε πωλήσεις, και αυτό θέλουμε έτσι να τα κρατήσετε λίγο αυτά. Ποια είναι? Νούμερο 1 είναι το Volkswagen Golf με 39.500 πωλήσεις. Δεύτερο είναι το Renault Clio με 27.000. Τρίτο το Volkswagen Polo. Τέταρτο το Fiesta. Πάμε, αυτά δύο το είναι... μήλο δηλαδή Volkswagen στην πρώτη και τρίτη θέση. Ναι. Ακολουθεί. Είναι μέσα ο Γάλλος, έτσι, το Renault Clio στη δεύτερη θέση, που η Γαλλία είναι χώρα παραγωγής και είναι μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη αγορά, που λογικά στηρίζει τα δικά της προϊόντα, όπως και η Volkswagen στηρίζει τα και δικά της. Και όχι άδικα το Renault Clio. Ford Fiesta βγήκε στην τέταρτη θέση. Peugeot 208. Volkswagen Tiguan είναι το πρώτο SUV για την Ευρώπη. Dacia Sandero στην 7η θέση, φίλε. Renault Captur 8η θέση. 9ο το Skoda Octavia. Και 10ο το Ford Focus. Πάμε τώρα στην πρώτη δεκάδα. Και έχουμε, η Volkswagen είναι μέσα με 3 αυτοκίνητα, Golf, Polo και Tiguan. 2 έχει Renault. Ο Γάλλος έχει 2. Και ένα το Peugeot. Και βάλε και τον Dacia μέσα, κάτσε, 3. Ναι. Βάλε και την Dacia μέσα. Renault, Clio, Renault Captur και το Dacia το Sandero. Άρα είμαστε... Πάμε από τον όμιλο PSA, ο οποίος έχει μόνο το Peugeot. Δεν βλέπεις πουθενά Citroën. Ναι. Εντάξει, πού θα περίμενες να έχεις ένα σε 3, δεν υπάρχει πουθενά, στην πρώτη δεκάδα. Και μάλλον, όχι, βάλουμε το μήλο 4 και το Skoda το Octavia, μες στον όμιλο Volkswagen. Δηλαδή 4 έχει... Ο όμιλος Volkswagen. Ναι, 4 έχει, 4 έχουν οι Γάλλοι σαν Γάλλοι και 2 είναι η Ford. Και 2 έχει η Ford. Και 2 είναι η Ford, με Fiesta και το Focus. Και να πούμε ότι στην Ευρώπη βλέπουμε στην 11η θέση το Qashqai. Έρχεται ένας Ιαπωνέζος.
Ναι, ο οποίος είναι συνεργασία. Εντάξει, okay, ναι. Έχει το Ιαπωνέζο με τον Nissan το Qashqai. Ναι, ο πρώτος καθαρόαιμος Ιαπωνέζος. Έτσι είναι το Toyota Yaris στη 14η θέση. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι εδώ πρώτο σε πωλήσεις. Ναι. Και θα σας πούμε μετά και τις πωλήσεις στην Ελλάδα. Έτσι για να δείτε λίγο τις διαφορές στο τι παίρνει ο Ευρωπαίος, τι παίρνει ο... τι παίρνει ο Έλληνας. Αυτό το τι παίρνει ο Έλληνας μην το λες πολύ, γιατί τι παίρνει είναι γνωστό. Opel Corsa στη 12η θέση, Peugeot 3008, το SUV της Peugeot, πάμε στη 13η θέση, το Toyota Yaris στη 14η, βλέπουμε το πρώτο Citroën, το SER3, βρίσκεται στη 15η θέση, ξανά Peugeot 2008, το Fiat 500 στη 17η. Έναν Ιταλό. Ο πρώτος Ιταλός είναι. Ο πρώτος Ιταλός. Ο πρώτος Ιταλός. Ναι, όχι. Ή Αλφα Ρωμαίο. Απλά μπορεί να έβλεψε ένα πάντα, ας πούμε. Α, ναι. Okay. Όχι, και... όχι, δεν νομίζω. 500 θα βλέπεις. Ναι, λέμε τώρα που είναι πιο φθηνό. Ένα Φάμπια Σκόντα στη 18η θέση. 19η θέση το Volkswagen το Passat. Και πάμε στην 20η κλείνει το Dacia το Duster. Ένα SUV το οποίο εμένα μου επιτρέπει να πω ότι είναι φωνέας κάποιων αυτοκινήτων. Το Dacia, το Duster. Το SUV. Είναι πραγματικά ένα αυτοκίνητο που είναι value for money. Και πιστεύω ότι θα ανέβει κι άλλο. Γιατί πλέον το προσθέθηκε πρόσφατα το Duster το 2. Οπότε έχουμε ακόμα να δούμε τις πωλήσεις γενικά. Άρα ουσιαστικά τις πως βλέπουμε. Πάμε για πρώτη θέση πλέον σε πωλήσεις αυτοκινήτων. Το ομίλου Volkswagen. Ναι. Πας για εκεί. Πάμε για εκεί. Για πρώτες πωλήσεις. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο αλλιώς τα πράγματα, το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Το 14ο σε πωλήσεις στην Ευρώπη Γιάρης, στην Ελλάδα είναι πρώτο. Το 5ο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το Peugeot 208, εδώ είναι δεύτερο. Nissan Micra είναι τρίτο, Nissan Micra δεν βλέπεις πωλήσεις στην Ευρώπη. Το 3ο σε πωλήσεις Volkswagen Polo είναι εδώ τέταρτο. Το Fiat Panda που δεν υπάρχει καν στην Ευρώπη είναι εδώ πέμπτο. Το Opel Corsa που δεν υπάρχει καν στις πωλήσεις. Όχι, υπάρχει, είναι το... Δέκατο... τόσο είναι. Ναι. Το 10η θέση είναι. Ωραία. Εδώ είναι στην 6η θέση. Nissan Qashqai στην 7η. Που στην Ευρώπη είναι 10ο. Renault Clio που είναι το δεύτερο στην Ευρώπη, εδώ είναι στην 8η θέση. Το Citroën σε 3, εκεί είναι στην 15η θέση, εδώ είναι στην 9η. Και το Ford Fiesta, το οποίο στην Ευρώπη είναι 4ο. Ένατη και δέκατη θέση είναι τα ελληνικά αυτοκίνητα της χρονιάς, έτσι. Ναι. Για το... Πέρσι και φέτος. Πέρσι και φέτος. Ναι. Εντάξει, μεγάλη διαφορά είναι στο Nissan το Micra που δεν υπήρχε εκεί και εδώ πέρα είναι τρίτο. Ένα Nissan Micra που σιγά σιγά σκαρφαλώνει, έτσι. Το λέγαμε ότι είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, απλά ήταν η τιμή του λίγο πιο τσιμπημένη από ό,τι είχαμε συνηθίσει το Micra. Φαίνεται ότι ξεπεράσανε λίγο τα πράγματα εκεί. Σκόπελο. Έτσι. Και όπως λέει και ο φίλος ο Δήμητρης, λέει δεν θα βγάλει η Yugo λέει ηλεκτρικό. Θα τρέχετε λέει και δεν θα φτάνετε. Αυτονομία λέει μια κατηφόρα και λίγο ακόμα. Τα έχει με τα Yugo τα έχει. Λάτρης. Λάτρης. Χρόνια τώρα. Είχες κανένα Yugo τίποτα. Ζάσταβα. Με τα ζάσταβα τα Yugo. Είχε κανένα Yugo λες. Ότι είχε. Λες. Oh. Να σας πούμε λίγο τι γίνεται. Μπαίνετε στην ομάδα μας Safety Car. Και γίνεστε μέλη. Μπορείτε να κάνετε και μέλη και άλλους οι οποίοι έχουν τη λόξα με το αυτοκίνητο. Μπαίνετε στη σελίδα στο Facebook, κάντε like, σελίδα μας στο Facebook. Στο safetycar.gr. Και μπαίνετε στο www.safetycar.gr για τα νέα του αυτοκίνητου. Και είπαμε έτσι, μέσω Facebook μπορούμε έτσι να στέλνετε τις καλημέρες, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Twitter και... έχουμε. Να τα λέμε, έχουμε και Twitter. Twitter. Καλημέρα Σκούμπι, καλημέρα στην Μέρη, έρχονται εδώ συνέχεια, έτσι, ωραιότατα. Yugo ηλεκτρικό ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, γιατί όχι. Λοιπόν, ξέρεις τι κάνανε εκεί, στην, έλα να τελειώσουμε εδώ πέρα το, και θα πούμε για το Yugo. Οπότε η αγορά της Ελλάδας καμία μα από καμία απολύτως σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τεράστιες διαφορές. Δεν θα πεις τίποτα. Ένα Toyota Yaris που είναι
το αγαπάνε πολύ εδώ στη χώρα μας. Συνεχίζει και παραμένει στην πρώτη. Είναι το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει. Στην αγορά θα ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Toyota Yaris πρώτο και όλοι οι υπόλοιποι που ακολουθούν. Από τη δεύτερη και κάτω θέση μπορεί να γίνει ό,τι να είναι. Αλλά το κοίταξε, Toyota Yaris κοίταξε, παραμένει. Κοίταξε τώρα. Θα το πω όσο πιο κομψά και όχι τόσο ομά, ας πούμε. Όχι, πες το ομά, μάνο. Θες να το πω ομά. Ομά. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα δίναμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο θέμα αξιοπιστία. Και πολύ καλά κάναμε. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες που ανά 5 χρόνια μπορούν να σου δώσουν και το εξτρά κίνητρο να δώσεις το παλιό σου αυτοκίνητο 5 χρονών για να πάρεις καινούριο. Όπα. Αυτά τα δύο που είπες πρώτα. Αξιοπιστία και καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι, αλλά εδώ και τόσα χρόνια έχω περάσει στον Έλληνα, μας έχει γίνει βίωμα. Ιαπωνέζικο, αξιοπιστία, τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά. Ακριβώς είναι αυτό, του Ιάπωνα η αξιοπιστία έχει περάσει. Έτσι, μπράβο. Εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, έτσι, μπράβο. Να τα λέμε, θα πάρω αυτό και αυτό, ναι, και δεν μπορεί να χαλάσει ποτέ. Και κίνητρα στην ελληνική αγορά και δύο φορές, τρεις φορές δώσανε, τα κάνανε σαλάτα. Ναι, μόνο μία φορά άξιζε η απόσυρση. Μετά ήταν τα άλλα να είχαμε να λέγαμε, ζήτηση να κάναμε. Το θέμα είναι ότι όταν δεν έχεις τη δυνατότητα και λες θα πάρω ένα αυτοκίνητο και λες τουλάχιστον να μην με βγάλει προβλήματα ή είσαι φαρμακωμένος από κάποιες μάρκες που έχεις πάρει και λες, για διαφόρους λόγους. Και λες με βγάλει τόσα προβλήματα, ας πάω με κάποιον που όλοι λένε ή έστω οι μισοί και παραπάνω λένε ότι είναι αξιόπιστο, απάνω θα πάω να πάρω αυτό. Βαρέθηκα να έχω πρόβλημα στα αρχικά, βαρέθηκα να έχω πρόβλημα σε πολλά πράγματα. Αυτό του δίνει ένα εξτρά bonus, το οποίο η Toyota για να το χτίσει αυτό έφτιασε αίμα και έκανε πάρα πολλά χρόνια. Τη δεκαετία του 80 όταν έκανε η Toyota πράγματα, γι' αυτό αν ρωτήσετε ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο του αυτοκινήτου και γενικά ανθρώπους στελέχη κάποιων εταιριών, όλοι λένε ότι η μεγαλύτερη σχολή αυτή τη στιγμή, και το λένε οι ίδιοι, μεγαλύτερη σχολή αυτοκινήτου σε θέμα οργάνωσης και marketing και marketing, όλα αυτά είναι χρόνια μπροστά είναι η Toyota. Δηλαδή πράγματα που κάνουν τώρα κάποιες εταιρείες, η Toyota τα έκανε πριν 20 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ο άλλος βλέπει ότι έχει περάσει αυτό το όλο θέμα της αξιοπιστίας και σου λέει θα πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο για να το κρατήσω 10-12 χρόνια, γιατί πλέον τόσο πήγε ο μέσος όρος, πήγε στα 13 χρόνια πήγε. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει budget, ας πούμε, 20.000 και για να πάρεις κάτι πιο μεγάλο. Η πρώτη λύση σε normal λεφτά είναι το Toyota Yaris. Και πας και παίρνεις το Toyota Yaris. Έτσι. Τώρα, γιατί έχει περάσει αυτό στον Έλληνα. Και δεν όπως είναι μόνο η λιανική, είναι και οι πωλήσεις τα. Να το δούμε και λίγο αλλιώς. Να νοικιάσουν, εντάξει, μην το πάμε, ναι, δηλαδή. Να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Υπήρχε μια τεράστια μάζα ανθρώπων, και θα κλείσουμε με αυτό για να πάμε στο διάλειμμα, που έλεγε πάω να πάρω γερμανικό, γιατί είναι πιο βαρύ και κάθεται πιο καλά στο δρόμο και η λαμαρίνα είναι πιο χοντρή από τη Ιαπωνέζικη. Είναι αυτό που είπαμε, χοντρόφλουδη και ψηλόφλουδη. Χοντρόφλουδη και ψηλόφλουδη, ναι. Λοιπόν, και έχει περάσει αυτή η νοοτροπία και πολλοί πηγαίνουν και παίρνανε γερμανικά για αυτόν τον λόγο. Τι παπά πουλούσαν δεκαετία το 80 που δεν. Και πολλοί πηγαίνουν και παίρνανε ιταλικά για το fun to drive, ας πούμε, κάποια αυτοκίνητα που ήταν ωραία καλωστημένα και ωραίο σχεδιασμός. Και πολλοί πηγαίνανε και πέρανε Volvo γιατί σου λέει αυτό είναι, έλεγαν το νούμερο ένα σε ασφάλεια. Μπράβο, χτυπούσε με τον άλλον και έλεγε εγώ θα μείνω εκεί, δηλαδή δεν θα πάω τίποτα. Αλλά να σε πω κάτι, εσείς που τρώγατε το τέτοιο έτσι εκεί πέρα και λέγατε για τη Λαμαρίνα, πηγαίνετε να παίρνετε Jaguar που είχε ένα χιλιοστό παραπάνω από τους άλλους. Αυτά. Μόνο χιλιοστό. Αλλά δεν παίρνατε Jaguar όλοι, δεν παίρνατε. Και γι' αυτό και μεγαλύτερη κυβισμού κινητήρες, γιατί έπρεπε να αντέξει το βάρος. Να τραβάει τα 2-2 και. Έτσι. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε με Nissan Leaf. Μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car με τα Σοκοτσάνη Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 με πολλά και με πολλά που έγιναν το χώρο του αυτοκινήτου και ειδικά έτσι, την περασμένη Τρίτη Τάσο που είχαμε την παρουσίαση του Nissan Leaf. Όπως είπες αυτό, ένα αμιγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παρουσίαση
στην χώρα μας και πόσο μάλλον και στην πόλη μας, έτσι. Σίγουρα ήταν η παρουσίαση του, έγινε στατική στην έκθεση του αυτοκίνητου της Αθήνας. Αλλά ρε φίλε, είχαμε την πρωτιά εδώ εμείς. Τι να κάνουμε, παρουσιάστηκε εδώ. Να μιλήσουμε λίγο το σπίτι μας. Ναι, πρέπει, κοίταξε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έγινε και σε ένα χώρο όπου είναι επιστήμης και τεχνολογίας. Έτσι, μπράβο. Και η επιστήμη και η τεχνολογία είναι συνυφασμένη με την Nissan και ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο, πάμε λίγο να καλημερίσουμε τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Nissan, τον Γιάννη Μεθνίτη. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έστω και την τηλεφωνική. Αυτά κάνει το όμορφη Θεσσαλονίκη. Η συμπρωτεύουσα είπε στις δηλώσεις που τον έχουμε και εκεί on camera τον Γιάννη. Και ορίστε, μετά μας έφυσε έτσι άναυτος. Ναι, δεν έμεινες να σου δείξουμε τις ομορφιές της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στη Θεσσαλονίκη. Γιατί περνάμε ωραία αφενός και αφετέρου διακρίνεστε για τον επαγγελματισμό σας και τις πολύ ωραίες δουλειές που κάνουμε εκεί. Μια από αυτές ήταν και του Λύθου, πραγματικά τουλάχιστον εμάς στην Nissan μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Nissan Leaf. Τώρα τι να πρωτοπούμε, να πούμε για τα βραβεία που ήδη έχει πάρει, να πούμε για ότι υπάρχουν ήδη 300.000 πελάτες από την πρώτη γενιά, να πούμε για τις παραγγελίες που έχετε μαζέψει για την καινούργια γενιά, τι να πρωτοπούμε τώρα. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά πριν καλά-καλά ξεκινήσει την εμπορική του διάθεση, έχει σαρώσει βραβεία ανά τον κόσμο, έχει πωληθεί όλη η παραγωγή του, να το τονίσουμε αυτό. Έχει απορροφηθεί η παραγωγή δηλαδή από πελάτες. Από τις προπαραγγελίες μέχρι και τώρα που έχει μπει στις εκθέσεις της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα έχουν πουληθεί πάρα πολλά αυτοκίνητα ήδη. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε 2-3 μέρες δηλαδή που το αυτοκίνητο λανσαρίστηκε. Υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον που περιμένουμε να μετουσιωθεί σε αγορές, σε παραγγελίες. Σίγουρα θα υπάρχει μια δυστοχία προς το κομμάτι της κάλυψης των παραγγελιών αυτού, με δεδομένο ότι ήδη η Ευρώπη έχει τραβήξει το μεγαλύτερο όγκο των παραγγελιών από το εργοστάσιο. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή στο κομμάτι της παράδοσης των αυτοκινήτων. Να πούμε δηλαδή έτσι ενδεικτικά τώρα, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει κάποιοι και ρωτάνε κάποιοι ακροατές και λέει τώρα να πάω να παραγγείλω ένα. Μπαίνω σε μια έκθεση και θέλω να παραγγείλω ένα Nissan Leaf. Περίπου. Πόσους μήνες να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ναι. Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή από την κεντρική μας έκθεση στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 169. Ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει λοιπόν με την κεντρική μας έκθεση στο τηλέφωνο 210-3479-700. Να κανονίσει φυσικά και ένα test drive, γιατί υπάρχει το αυτοκίνητο στο test drive. Μπορούμε τις επόμενες μέρες να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού με τους υποψήφιους αγοραστές για να το οδηγήσουν. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει αφενός με την έκδοση που θα επιλέξει ο υποψήφιος αγοραστής, αφετέρου και με τη δυνατότητα που έχει το εργοστάσιο να καλύψει την παραγγελία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτή μπορεί να είναι από 1-2-3 μήνες μέχρι και 5-6, ανάλογα το αυτοκίνητο. Υπάρχει ένα πολύ μικρό στόκ αυτοκινήτων στην Ελλάδα, το οποίο δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει για να καλύψει μια ζήτηση που μπορεί να προκύψει τους επόμενους μήνες. Και αυτό έχει να κάνει με την Νιγιώτα Θεοχαράκη ΑΕ που φρόντισε να έχει ένα στόκ κάποιων αυτοκινήτων για πρώτη δόση στους υποψήφιους πελάτες και το επόμενο είναι αναλόγως με το εργοστάσιο, γιατί κακά τα ψέματα γίνεται όντως μεγάλος πανικός με τις παραγγελίες του Nissan Leaf. Δηλαδή έχει πρόβλημα το πρώτο είναι το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, αμυγός ηλεκτροκίνητο στον κόσμο. Από την προηγούμενη γενιά μέχρι και σήμερα έχει ξεπεράσει 300.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά προσφέρει τα πάντα στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και νομίζω ότι σε τόσο προσιτή τιμή για ένα αυτοκίνητο τέτοιας κατηγορίας δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Ένα οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και να πούμε ότι αυτό που μας έκανε εντύπωση τότε στην Αθήνα το είχαμε δει, γιατί ανοίγοντας τις πόρτες περιμένεις, λες τώρα, όλο και θα υπάρχει κάτι έτσι από κάπου θα έχει κοπεί λίγο χώρος για τις μπαταρίες, για όλα αυτά, βλέποντας όμως τους χώρους που έχει και λες πού κρύφτηκαν, τι γίνεται και βλέπεις να το μεταξώνιο σου λέει Nissan ότι φτάσαμε το 2,70 και, ναι. Εντάξει, εκεί λύνονται όλες οι απορίες. Οι μπαταρίες είναι στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Η ακαμψία του αυτοκινήτου είναι κάτι το οποίο δεν τίθεται θέμα να το συζητήσουμε, δηλαδή είναι κάτι το τρομερό. Εγώ είχα την ευκαιρία
λίγο πριν την παρουσίαση να οδηγήσω το αυτοκίνητο στους δρόμους της Αθήνας για λίγα χιλιόμετρα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το βαθμό ακαμψίας του και τη συμπεριφορά του στον δρόμο. Θυμίζει πολύ μεγαλύτερη κατασκευή αυτοκινήτου, πολύ πιο στιβαρή. Δεν καταλαβαίνεις τι έχεις να κάνεις με ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πόλης. Νομίζω ότι έχεις να κάνεις με ένα αυτοκίνητο, μια τεράστια λιμουζίνα από πλευράς, μιλάω ακαμψίας, έτσι. Ναι. Το θέμα της ντροπής φυσικά που την δίνει η ακαριέα στους τροχούς και της επιτάχυνσης είναι το κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Ξεφεύγει από τα καθιερωμένα που ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε οδηγήσει ένα συμβατικό αυτοκίνητο, μάλλον ένα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα, συμβατικό. Έτσι, έχει μια τελείως διαφορετική αίσθηση το αυτοκίνητο στον δρόμο, δίνει μια άλλη απόλαυση στον οδηγό. Και για μένα αυτό που του κάνει τη διαφορά τη μεγάλη είναι αφενός το ProPilot και αφετέρου το e-Pedal. Τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Πάμε λίγο να πούμε για την τεχνολογία την οποία έχει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Nissan Leaf, την οποία είναι πάρα πολύ πλούσια σε σχέση με αυτά που έχουν τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον η Nissan δίνει πάρα πολύ τεχνολογία στο νέο Nissan Leaf. Η τεχνολογία που δίνει είναι πρωτοποριακή. Μάλλον θα έλεγα είναι τεχνολογία που έρχεται από το μέλλον σε ένα αυτοκίνητο στο παρόν. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με το e-Pedal, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να οδηγούμε. Στην ουσία, το ίδιο το γκάζι λειτουργεί και ως φρένο. Το αυτοκίνητο δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πιέζουμε το γκάζι, φρενάρει ή επιταχύνει. Με το που αφήνουμε το γκάζι, αυτομάτως αρχίζει και επιβραδύνει, μάλιστα με τρόπο το οποίο μιμείται έναν επαγγελματία οδηγό, και έτσι καταλαβαίνεις, έχεις την εμπειρία πλέον να ξέρεις με το που θα αφήσεις το γκάζι που θα φρενάρεις, από το προπορευόμενο όχημα μπροστά σου, από το φανάρι. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι σε μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων ζήτημα να πατήσουμε για 2-3 φορές το πεντάλι του φρένου. Και αυτό θα το κάνουμε για έκτακτους λόγους, γιατί κάτι μπροστά μας απροδόκητα πετάχτηκε ή θέλουμε να φρενάρουμε για κάποιο οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από το συνήθες φρενάρισμα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ στην καθημερινή οδήγηση, ειδικά μέσα στην πόλη, απαλλάσσει τον οδηγό από το φόρτο και το άγχος του να προσέχω συνέχεια να πατήσω φρένο, το οτιδήποτε μου προκύψει ή να με κουράσει, και δημιουργεί μια άλλη αίσθηση στην οδήγηση. Την κάνει απόλαυση. Ακόμα και την καθημερινή βαρετή οδήγηση που όλοι ξέρουμε για να πάμε από το γραφείο στο σπίτι ή στα ψώνια ή στη δουλειά μας, αλλάζει το σκηνικό και εκεί λέμε: ωραία, θέλω να το οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο γιατί πραγματικά με ξεκουράζει. Αυτό συμπληρωματικά να πούμε για το e-Pedal, το σύστημα της Nissan, ότι εφαρμόστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στον κόσμο για να δουν το συγκεκριμένο σύστημα. Και ένα πράγμα που της εντυπωσίας ήταν στο περιφερειακό του Παρισιού, όπου εκεί μπορεί να μείνεις και ώρες κολλημένος στην κίνηση. Και πραγματικά, όντως, χρειάστηκε δύο φορές να πατήσει το φρένο. Είναι πράγμα που μας το λέγατε στην παρουσίαση. Ακόμα και σε ανηφόρες ή κατηφόρες, με μεγάλη κλίση. Το έχουν δοκιμάσει οι άνθρωποι της Nissan με μελέτες και έρευνες στο Σαν Φρανσίσκο, που φημίζεται για τις ανηφόρες και τις κατηφόρες που έχει. Το αυτοκίνητο λοιπόν, με το που θα αφήσουμε το πεντάλι του γκαζιού, αυτομάτως κλειδώνει τα φρένα. Δηλαδή δεν πρόκειται να μας πάρει κατηφόρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο όταν θα δώσουμε εμείς πίεση στο γκάζι, το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει. Κάτι πολύ σημαντικό. Ούτε χειρόφρενο να πατήσουμε, ούτε φρένα, οτιδήποτε. Ούτε να φοβηθούμε σε μια εκκίνηση σε ανοφέρεια. Ούτε να κάνουμε μια επικίνδυνη μανούβρα. Το αυτοκίνητο δηλαδή λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, με απόλυτη ασφάλεια, που ακόμα και ένας αδαής οδηγός ή ένας άπειρος οδηγός μπορεί να το χειριστεί χωρίς κανένα φόβο. Πάμε και για το ProPilot να πούμε δύο πράγματα. Ναι, το ProPilot είναι και αυτό μια τεχνολογία η οποία θα τη δούμε στο μέλλον, είναι σίγουρο, και σε άλλα αυτοκίνητα και σε άλλες εκδόσεις, σίγουρα στην Nissan. Έχει σχεδιαστεί για χρήση αυτή τη στιγμή στο παρόν αυτοκίνητο σε μία λωρίδα, σε έναν αυτοκινητόδρομο, και βελτιστοποιεί τη λειτουργία σε βαριά κυκλοφοριακή συμφόρεση. Στην ουσία τι κάνει. Ο οδηγός λοιπόν, έχοντας στη διάθεσή του το ProPilot, ρυθμίζει την επιθυμητή ταχύτητα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αυτό τον απαλλάσσει λοιπόν πάλι από το καθημερινό φόρτο του να φρενάρω και να επιταχύνω. Υποστηρίζεται από ραντάρ και κάμερα και προσαρμόζει λοιπόν την ταχύτητα από το προπορευόμενο αυτοκίνητο και κρατάει βέβαια το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας με βάση τη διαγράμμιση που υπάρχει στο δρόμο. Ακόμα και αχνή να είναι η διαγράμμιση, το αυτοκίνητο καταφέρνει και τη διαβάζει. Και φυσικά δεν λείπει και το infotainment μέσα στο αυτοκίνητο των Nissan Leaf. Πάλι και αυτό βελτιωμένο πάρα πολύ και πολύ τεχνολογία. Πολύ τεχνολογία, συμβατό με τα συστήματα της Apple, το CarPlay και το Android Auto για τα smartphone, τα Android. Εκτός από αυτό, μας δίνει και τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον κλιματισμό του αυτοκινήτου και να τον ενεργοποιήσουμε σε συγκεκριμένη ώρα, προκειμένου να θερμάνουμε, να δροσίσουμε την καμπίνα του αυτοκίνητου πριν ξεκινήσουμε ένα ταξίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, στην πιλωτή, στον καράζ μας.
πάνω στην πρίζα για να φορτίσει. Επομένως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο φόρτισης και λίγο πριν κατέβουμε για να το πάρουμε να έχουμε προγραμματίσει την ψήξη τη θέρμανση της καμπίνας μας. Κάτι πολύ σημαντικό. Και να πάμε λίγο στα πρακτικά, στα πιο πρακτικά του... Της, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικά, ναι, της φόρτισης, της αυτονομίας. Τι νούμερα μας δίνει η Nissan, πόσο χρειάζεται το αυτοκίνητο για να φορτίσει, τι χιλιόμετρα βγάζει, γιατί αυτά είναι που θέλει να μάθει και ο κόσμος. Λοιπόν, το αυτοκίνητο έχει μια εμβέλεια 378 χιλιόμετρων με βάση μετασκευαστή, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης. Σε δοκιμές WLTP, τις νέες λοιπόν δοκιμές που γίνονται τις πιο αυστηρές και τις πιο ρεαλιστικές ως προς την κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρήπων, το αυτοκίνητο μέσα σε συνθήκες πόλης μπορεί να βγάλει έως και 415 χιλιόμετρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αντικατοπτρίζουμε τον πλέον καλύτερο τρόπο την εμβέλεια που έχει οδηγός σε πραγματικές καταστάσεις οδήγησης. Και εκτός αυτού πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα για τη φόρτιση του αυτοκινήτου, όπου υπάρχει δυνατότητα από το να φορτίσει σε μια απλή οικιακή μπρίζα, όπου εκεί θα χρειαστεί το αυτοκίνητο περίπου 21 ώρες για πλήρη φόρτιση. Έτσι, μιλάμε από το να αδειάσει η μπαταρία μέχρι το 100% της πλήρου φόρτισης. Δηλαδή παίρνω το συγκεκριμένο σύστημα και το βάζω στην μπρίζα του σπιτιού μου, στη σούκου που λέμε. Το βάζω ακριβώς. Και θέλει 21 ώρες. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα αυτό είναι κάτι θεωρητικό, γιατί πρακτικά ποτέ δεν θα αφήσουμε το αυτοκίνητο ακριβώς. Να φτάσει να αδειάσει η μπαταρία του. Έτσι. Σίγουρα θα το βάλουμε στο 20-30% και να φορτίσει. Δεν επιτρέπεται. Ναι. Εντάξει, θα είναι σίγουρα μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να φτάσει το αυτοκίνητο να μείνει χωρίς μπαταρία. Μια άλλη λύση, η οποία είναι πολύ ενδεδειγμένη, είναι να βάλουμε ένα wall box στο σπίτι μας. Είναι το wall box. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει την κατάλληλη υποδομή με μια μικρή παρέμβαση στα ηλεκτρολογικά του σπιτιού μας, που δεν κοστίζει πάρα πολύ και ούτε χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο για να λειτουργήσει πιο σωστά η φόρτιση του αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί από το 0 έως το 100% της μπαταρίας σε 7,5 περίπου ώρες. Ένα βράδυ δηλαδή. Γυρνάμε το βράδυ σπίτι, βάζουμε στην πρίζα, το επόμενο πρωί έχουμε έτοιμο το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν πάμε σε λύσεις ταχυφορτιστή, που σίγουρα εκεί δεν είναι κάτι το οποίο ενδείκεται για σπίτι, ίσως να είναι μια ενδεδειγμένη λύση για στόλους αυτοκινήτων ηλεκτροκίνητων σε εταιρείες. Και ταχυφορτιστές, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να συναντήσουμε στην Αθήνα σε συγκεκριμένα πάρκινγκ, σε σταθμούς αυτοκινήτων όπου τους χειρίζεται η φόρτιση, είναι ο συνεργάτης μας αυτό. Θα το πούμε μερικά πράγματα γι' αυτόν. Ναι, όπου μπορεί ο υποψήφιος αγοραστής από εκεί να αντλήσει και πληροφορίες για το πώς μπορεί να φτιάξει μια υποδομή στο σπίτι του, αλλά και πώς μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητό του με τα κατάλληλα συστήματα. Στην περίπτωση λοιπόν του ταχυφορτιστή, όπου μπορούμε να φορτίσουμε το αυτοκίνητο από άδεια την μπαταρία έως 80% φόρτιση, δεν μιλάμε για πλήρη φόρτιση, έως 80%, είναι περίπου από 40 έως 60 λεπτά, έχει να κάνει ανάλογα με τις συνθήκες και το χρόνο φόρτισης του αυτοκίνητου. Να πούμε τώρα για τη φόρτιση του αυτοκίνητου, ότι οι μπαταρίες από το προηγούμενο Leaf στο Leaf το σημερινό έχουν ανέβει κατά 40 kW, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 30, γίνανε 40. Εξεργάζεται η Nissan τις καινούργιες κάποια στιγμή με 60 kW, που σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά δεν ξέρουμε το πότε θα τις δούμε στα αυτοκίνητα. Ναι, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Σίγουρα η Nissan δουλεύει για την επόμενη μέρα στο κομμάτι αυτό. Το έχει αποδείξει εξάλλου. Και το ζητούμενο νομίζω είναι ότι θα πρέπει να δούμε και μεγαλύτερες αυτονομίες. Είναι μια τεχνολογία η οποία διαρκώς εξελίσσεται. Θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Και επειδή λοιπόν παρουσιάστηκε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη χώρα μας από την Nissan, η Nissan δεν μπορεί να αφήσει τους υποψήφιους πελάτες το τι θα κάνουν με το ρεύμα. Κάπως πρέπει να τους δώσει έναν τρόπο για να δούνε και ο υποψήφιος αγοραστής αν όντως μπορεί και έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτό που είπαμε, να βάλει το wallbox. Εκεί η Nissan με τον συνεργάτη σας, τον αρχικό συνεργάτη σας, την φόρτιση, τι έχετε καταφέρει? Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να παραπέμψουμε τον πελάτη στην φόρτιση, τον επίσημο συνεργάτη μας στο κομμάτι της φόρτισης, όπου θα του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προτάσεις και λύσεις για να μπορέσει να φτιάξει την υποδομή που εκείνος θέλει με βάση τις ανάγκες του στο σπίτι του ή στο γραφείο του ή στην επιχείρησή του. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαμορφώσει κάτι άλλο. Μένουμε σε αυτό. Είναι ακόμα ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε, πρώιμης αγοράς. Θέλουμε να δούμε πώς θα περπατήσει το όλο θέμα και σίγουρα επεξεργαζόμαστε και εμείς πολλές προτάσεις και λύσεις στο κομμάτι αυτό και θα ανακοινώσουμε κάτι σχετικό στο άμεσο μέλλον. Όπως και να γίνουν κάποιοι σταθμοί φόρτισης πέρα από τα πάρκινγκ της Αθήνας, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει. Γιατί ναι, αυτό που είπαμε κιόλας που σας πίεσα να πείτε, αν ενδέχεται η νίκη του Αυτοχαράκης ΑΕ να μπει στη διαδικασία πίεσης στο να δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης κάποιον, εδώ σε κάποιες πόλεις. Είναι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλο το ζητούμενο αυτό, δεδομένου ότι χρειάζεται και παρέμβαση και πρωτοβουλία από την πολιτεία. Ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών θα πρέπει να καλυφθεί με πόρους, είτε με ΕΣΠΑ, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την πολιτεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη δαπάνη και χρειάζονται και υποδομές και τεχνολογία και τεχνογνωσία που και η πολιτεία πρέπει εκεί να δώσει τη συμβολή της και να γίνει κάτι. Και σίγουρα δεν πρέπει να γίνει μόνο στην Αθήνα, το τονίζω αυτό. Γι' αυτό ήταν και συμβολική, αν θέλετε, και η παρουσίαση η Πανελλήνια του Λήφου στη Θεσσαλονίκη, για να δείξουμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να περπατήσει παντού και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε πολλά αστικά κέντρα της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία, μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα στο μέτρο του δυνατού και αυτού που μας αναλογεί θα κάνουμε τις κινήσεις μας. Αλλά στο κομμάτι των υποδομών νομίζω ότι εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση και όχι τόσο στον κινήτρο, δεδομένου των διαδροτήτων της αγοράς μας, αν θέλετε. Mm-hmm. Αν και υπάρχουν πολλά κινήτρα στην Ευρώπη για την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Όντως. Φτάνουν από 4-5 έως 8.500 ευρώ ανάλογα τη χώρα και φορολογικά κινήτρα και απαλλαγές και πολλά πράγματα. Εδώ έχουμε βέβαια την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης. Είναι κάτι και αυτό, είναι ένα πρώτο βήμα. Σωστά. Μένουν πολλά να γίνουν. Εγώ πιστεύω πρέπει να γίνει πολλά στο κομμάτι των υποδομών. Εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Για το θέμα της ψυχολογίας, αν θέλετε, και μόνο του ψήφιου αγοραστή. Γιατί κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος που θα αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο γνωρίζει πώς θα το χρησιμοποιήσει. Έχει μοιηθεί στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Ξέρει τα χιλιόμετρα που θα κάνει κάθε μέρα, τα έχει προγραμματίσει. Ενδεχομένως ξέρει και πόσα μπορεί να κάνει εκτός πόλης για να πάει κάπου που. Έναν αγαπημένο του προορισμό που είναι κοντά στα 100-120-130 χιλιόμετρα από τη βάση του για να κινηθεί με ασφάλεια. Αλλά όταν ξέρει ότι θα μπορεί να βρει και 25-30 σταθμούς φόρτισης στην ακτίνα οδήγησης που θα αδιανύσει, νιώθει και μεγαλύτερη, αν θέλετε, ασφάλεια από ψυχολογικής πλευράς και μόνο. Όχι θα τους χρησιμοποιήσει, αλλά ξέρω ότι πάντα θα έχω και ένα σταθμό κοντά μου. Αν χρειαστώ κάτι επιπλέον, να το κάνω. Ακριβώς. Να βάλω επιπλέον ρεύμα στο αυτοκίνητο. Για 10 λεπτά να το αφήσω, να φορτίσει λίγο παραπάνω και να πάω στον προορισμό, να συνεχίσει τον προορισμό μου. Η λογική λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε Ευρώπη και αν θέλουμε να προχωράμε όπως όλοι οι Ευρωπαίοι, σιγά-σιγά πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Γιατί το μέλλον τους ή άλλους εκεί είναι, εκεί πάει. Και κακά τα ψέματα με την παρουσίαση του νέου Nissan Leaf, πλέον και επίσημα, γιατί το προηγούμενο δεν ήρθε στην χώρα μας, ήρθε φέρον το δεύτερης γενιάς, είναι και αυτό ένα μέτρο πίεσης. Ότι πλέον, παιδιά, κοιτάξτε ότι έρχονται και ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα μας. Ίσως και αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης. Τιμή δεν είπαμε. Όλα τα πάμε τιμή δεν είπαμε. Να την πούμε. Θα πούμε και την τιμή. Η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινάει από 32.990 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι μια τιμή λογική για ένα τέτοιο αυτοκίνητο που φέρνει πάνω του κορυφαία τεχνολογία και έχει να κάνει πολλά με το θέμα της ασφάλειας του αυτοκίνητου, δεδομένου ότι ξεκινάμε από την έκδοση Ascenta. Αυτή είναι και η έκδοση που, αν θέλετε, πήρε και τα 5 αστέρια στο Euro NCAP. Ακριβώς. Με τις τελευταίες μετρήσεις. Μάλιστα, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε με τις πλέον αυστηρές μετρήσεις του οργανισμού τα crash test και πήρε τα 5 αστέρια. Η μεγαλύτερη διαφήμιση για ένα αυτοκίνητο να περνάει τα crash test στο Euro NCAP. Και δύο πραγματάκια ακόμα. Ακούσαμε στην παρουσίαση το ότι εκπαιδεύεται πυροσβεστική και CAV για στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, θα περάσουν στελέχη της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ από εκπαίδευση, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου θα πρέπει να ξέρουν πώς θα χειριστούν το κομμάτι που λέγεται ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα και μπαταρίες φυσικά. Είναι κάτι, μια πρακτική που συνηθίζεται παγκοσμίως έτσι, και στην Ευρώπη φυσικά. Και γι' αυτό, επειδή το αυτοκίνητο ήρθε στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση και σε αυτούς τους ανθρώπους, άλλωστε και οι ίδιοι το επιζητούν, και οι οργανισμοί τους, προκειμένου να είναι σε θέση σε κάθε σενάριο να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Και το δεύτερο πράγμα που έχει σχέση πάλι με την εκπαίδευση είναι το ότι αν σε περίπτωση προκληθεί ένα ατύχημα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο έχει τέτοια καλωδίωση που κόβεται απευθείας το ρεύμα παντού. Δεν είναι ότι απλά χτυπάμε ή κάτι συμβαίνει κάτι. Κόβει απευθείας παντού με οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο το ρεύμα. Έχει τέτοια καλωδίωση. Ναι, και ας μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει αντίστοιχο τεστ που είναι πάρα πολύ αυστηρό από τον Ιαπωνικό Οργανισμό Ασφαλείας Ατυχημάτων, όπου το πέρασε με επιτυχία, που εκεί οι Ιάπωνες δεν αστείευονται καθόλου στο κομμάτι αυτό. Δείχνει δηλαδή πόσο η Nissan έχει μελετήσει ακόμα και αυτά τα χειρότερα σενάρια,
σε ένα τέτοιο ατύχημα, προκειμένου με ασφάλεια τόσο οι διασώστες όσο και οι επιβαίνοντες να βγουν από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κύριε Μεθενίτη, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε έτσι, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για αυτά που είπαμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο... Εντάξει, έπρεπε να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες στον κόσμο, γιατί ακούν παραγγελίες, χαμός, πρώτες επωλήσεις, τεχνολογία, όλα αυτά. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε όλα, έτσι, τα είπαμε όλα. Τα περισσότερα, ναι, τα είπαμε όλα. Αν και σε... Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μείνει από την κουβέντα μας και στους ακροατές σας είναι ότι μιλάμε για ένα νέο τρόπο οδήγησης, για τη βιώσιμη κινητικότητα, αν θέλετε, με τέτοια τεχνολογία που πραγματικά αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα στο κομμάτι που λέγεται σχέση οδηγού με αυτοκίνητο. Πραγματικά. Είναι, και... το πρώτο βήμα από το μέλλον που θα ακολουθήσει στην αυτοκίνηση. Αν και θα θέλαμε ένα από τα δύο που είχαμε στην παρουσίαση να μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να το έχουμε, να το οδηγήσουμε, αλλά τέτοιο πρόγραμμα που έχει, γιατί πλέον πρέπει να πάρουν περιοδικά, 1,000 συνάδελφοι προηγούνται. Έχουν φύγει τα αυτοκίνητα. Όχι μόνο αυτό. Είναι ασφιχτικό το πρόγραμμά του και στο κομμάτι που είπατε ακόμα για την εκπαίδευση των τελεχών του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής, για τεχνικές εκπαιδεύσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά για μας καινούριο, πρωτόγνωρο και όλοι θέλουμε να το γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Επομένως, προέχει εκπαίδευση των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με το αυτοκίνητο ή θα εμπλακούν με αυτό για να μπορεί μετά και ο κόσμος να το μάθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε για όλα που είσαι εδώ μαζί μας και είπαμε πολλά πράγματα για τον Σλίφ και ελπίζουμε σύντομα και για υπόλοιπα, γιατί έρχονται και άλλα ηλεκτρικά που δεν μπορούμε τώρα πλέον λίγο να τα αναλύσουμε. Σε μια άλλη εκπομπή θα πούμε και τα επόμενα που έρχονται. Επαγγελματικό και 7θέσιο από την Nissan. Ναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Και πριν φύγουμε και πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις που έκανε σε εμάς ο εμπορικός διευθυντής της Nissan, ο κύριος Μάριος Μπαρκής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, με τον Τάσο Κοτσάνη και τον Μάντο Αναγνωστόπουλο, με χορηγούς Αφή Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης. Μπαίνετε στο afimarku.gr, βλέπετε πέρα από τους τρόπους επικοινωνίας τα έργα που κάνουν τα παιδιά σε βίντεο και φωτογραφίες. Κάγκελα από ανωδιωμένο αλουμίνιο, Τάσο Κοτσάνη παντού, έτσι που δεν χρειάζονται συντήρηση, δεν χρειάζονται απολύτως τίποτα, τα βάζετε και τα έχετε μια ζωή. Για μπαλκόνια, σκάλες, εσωτερικές, εξωτερικές, αυλόπορτες και περιφράξεις, για να περιφράσετε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο, Τάσο Κοτσάνη. afimarku.gr λοιπόν, μπαίνετε εκεί, τους παίρνετε τηλέφωνο και έρχονται για μια δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας, στο εξοχικό σας, οπουδήποτε θέλετε να βάλετε κάγκελα σε πάρα πολλά σχέδια. Και φυσικά τετραμπάιτ, παπάφι 91, 23, 15, 50, 60, 56. Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λάπτοπ, καινούργοι αλλά και πλήρης ανακατασκευής με εγγύηση, χαμηλότερες τιμές, αξιόπιστο σέρβις και μεγάλη γκάμα περιφερειακών, ετοιμοπαράδοτα. Πηγαίνετε από εκεί, δείτε τις τιμές και ύστερα τα ξαναλέμε. Τάσο, λοιπόν, τόσο απλά. Πάμε, και πάμε. Μας δίνει και ο χορηγός και ένα smartphone της Elephone που θα το κληρώσουμε σήμερα. Έχουμε ήδη 1, 2, 3 ονόματα και 2-31-0-287-888. Παίρνετε τηλέφωνο, απαντάτε σε μια ερώτηση, εύκολη, και μπαίνετε στην κλήρωση. Κάνουμε καμιά εύκολη ερώτηση εκεί. 2-31-0-287-888. Τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε γραμμούλα, έτσι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το όνομά σας. Γιατί για την εκπομπή σας. Το όνομά μου είναι Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Αλλά πριν από το quiz, ήθελα να σας ευχαριστήσω τον κύριο Βλαχόπουλο από το ξενοδοχείο Ροδιός. Α, είχατε πάει Ροδιός. Ναι, είχα κερδίσει τη διανυκτέρευση με το γεύμα και όλα τα παραλυπόμενα. Και κάτι μπουκάλι κρασί είχε στον αεροδιό, νομίζω. Ναι. Μπουκάλι κρασί είχε, γεύμα. Ναι, είχε γεύμα, μπουκάλι κρασί. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Βλαχόπουλο από το ξενοδοχείο του, στο Λιθότοπο, εσάς την εκπομπή σας. Ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, υπέροχη θέα. Ο κύριος Βλαχόπουλος και το προσωπικό του ήταν εξυπηρετικό, ευγενέστατη. Μας προσφέρει ένα τέλειο γεύμα, με τέλειο κρασί, σε πολύ ωραίο μέρος εκεί που είναι ο χώρος γεύματος. Μας έδωσε ένα καταπληκτικό ωραίοντα δωμάτιο, το καλύτερο το δωμάτιο. Με την υπέροχη θέα στη λίμνη, περάσαμε καταπληκτικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι να είναι πάντα καλά, να έχει καλές δουλειές. Και εσείς πάντα επιτυχίες στις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Ήσασταν χύμαρος, τα είπατε όλα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όχι, πραγματικά. Το συνιστό είναι επιφύλακτα. Εμείς θα ξαναπάμε. Ωραία. Γι' αυτό κάνουμε τέτοιες εκδομές, τέτοιους, γιατί ξέρουμε και πώς σας θέλουμε και αν αξίζει ή δεν αξίζει πραγματικά. Γιατί το είχα κερδίσει πριν μήνες, αλλά μου είχε δώσει, ήταν πολύ ευγενικός, τη δυνατότητα να πάω μετά από μερικούς μήνες. Επειδή τώρα εποχή για τη λίμνη, για τα πλοία. Αυτά είναι κάτι που τα έχουμε κανονίσει. Θα πάρετε μέρος στο quiz. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Ποιας εταιρείας, αυτοκίνητο, ήταν το Πατρόλ, το Τεράνο, το Μουράνο. Το Τίλντα. Δεν έχω επιλογές, απαντήσεις. Όχι, επιλογές όχι. Δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πει τέσσερα έχουμε μοντέλα. Τα οποία είναι τουλάχιστον και τα τέσσερα είναι πασίγνωστα. Πατρόλ, πείτε λίγο μια φορά ακόμα. Πατρόλ, Μουράνο, Τίλντα. Νισάν. Ναι. Α, το βρήκα. Το ένα, το τρίτο, κάτι μου θύμιζε. Ωραία, Χριστίνα, μετά το τέλος της εκπομπής, ή μάλλον, κοίταξε, θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Βασικά, περίμενε, έχουμε τέσσερις, την κάνουμε τώρα την κλήρωση. Εδώ. Ναι, μια που σε έχουμε στον αέρα, μπέρδεψε τα νούμερα. Εδώ έχουμε τέσσερις, θα μας πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 4. Αν είσαι και εσύ μέσα βέβαια, τότε θα μας πάρεις μετά την εκπομπή να μας δώσεις τηλέφωνο. Αν δεν είσαι μέσα, μπερδεύουμε τα νούμερα, έχουμε τέσσερις ακροατές, έχουμε τη Ρία, την Γκέλη, τον Σταύρο και τη Χριστίνα. Πες μας ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 4 λοιπόν. Θα πω το αγαπημένο μου, την ημερομηνία που γεννήθηκα, το 2. Το 2. Ωραία. Το 2. Δεν είσαι εσύ όμως. Δεν πειράζει. Έτσι, είναι η φίλη η Ρία Δέδα. Μας είχε πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, η φίλη η Ρία η Δέδα θα πάρει το smartphone. Τι να σε κάνουμε, Χριστίνα, είσαι τυχερή στο ξενοδοχείο. Δεν είσαι τυχερή στο smartphone. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά, με το χαρί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο σε όλες και σε εσάς. Να είσαι καλά. Πραγματικά έχει μέρο σηματιώτα, δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, φίλε, εδώ κάνουμε δώρα τώρα. Δεν κάνουμε... Ρία, κέρδες το κινητό. Η φίλη Ρία, η Δέδα, έτσι, ναι. Θα δώσουμε το τηλέφωνο σου στο Tetrabyte και μπορείς από Δευτέρα να πας να τσακώσεις ένα smartphone της Elephone. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και βλέπουμε μετά τι θα κληρώσουμε πάλι. Τάσο, εγώ λέω 5 λεπτάκια να πούμε για το τρίμερο που έρχεται, ναι. Να πούμε δύο πράγματα, να αφυπνίσουμε λίγο τον κόσμο, να γίνουμε κακοί της παρέας. Για όσους λοιπόν θα κάνουν τριήμερο, για θα κάνουν όλοι. Για όσους θα κάνετε τριήμερο λοιπόν, για όσους θα φύγετε αυτές τις τρεις μέρες τώρα από σήμερα. Θα πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο, γιατί αρχίσαν πλέον τα μπάνια του λαού που λένε. Ναι. Αλλά με αυτόν τον καιρό ποιος θα πάει. Έχει γίνει καταντήσει πλέον, εντάξει. Πρωί μεσημέρι ήλιο, μετά δώσε βροχή, καταιγίδες. Άσε με αυτόν τον καιρό. Άσε με αυτόν τον καιρό. Να πας για μπάνιο και όχι, δεν μπορώ να φύγω να πάω για μπάνιο. Έχω άλλους λόγους και πλησιάζουν και μέρες και δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα. Να βλέπω τέτοιο καιρό έτσι περίεργο. Αλλά είναι ωραία, ρε φίλε, να βρέχει και πραγματικά να βλέπεις πάλι μερικούς να είναι την καφρίλα στους ελληνικούς δρόμους. Πραγματικά δηλαδή. Να πηγαίνουν σαν μικροί Μίκαελ Σουμάχερ ή Άιρτον Σένα μέσα στη βροχή και να θέλουν να σου δείξουν τις οδηγικές τους ικανότητες. Γιατί με όση ταχύτητα πηγαίνουν στο στεγνό, πηγαίνουν και στο βρεγμένο. Τους βλέπεις, ρε παιδί μου, το έχουν μερικοί. Έτσι ακριβώς. Βλακία ανίκητη τελικά, πραγματικά. Η βλακία είναι ανίκητη. Να πούμε ότι. Έχουμε και Μονακό. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε αφήσει και όλα, έχουμε και φόρμουλα, έχουμε και Μονακό. Θα δώσουμε και δύο λεπτά στο Μονακό. Να πούμε ότι όσοι ταξιδέψετε, όσοι φύγετε αυτό το τριήμερο, όμορφα, στο δρόμο, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Φοράτε τις ζώνες ασφαλείας, φοράτε τα κράνη. Παιδικό κάθισμα για τα παιδιά. Ναι. Να περάσετε καλά και να γυρίσετε καλά. Δεν αξίζει. Σκοπός αυτός είναι. Θα φύγετε, κόπο, θα πάνε ένα προτορισμό, να περάσετε όμορφα, να κάνετε μια εκδρομούλα, να φύγετε λίγο από την καθημερινότητα, αλλά να φύγετε όμορφα. Συνετά στον δρόμο, όχι σαν αυτό που συνέβη στην Αθήνα που πήγε ο άλλος και έπεσε πάνω στη στάση λεωφορείου γιατί έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από την ταχύτητα που πήγε. Να προλάβει τι, να προλάβει το σχολείο της χώρας από ό,τι φάνηκε και έχουν γραφτεί. Εντάξει, δεν αξίζει. Κακά τα ψέματα. Να φτάσει 5 λεπτά γρηγορότερα ή και 10 λεπτά δεν αξίζει να έχεις να τέτοιες σε κίνδυνο εσένα και τους ανθρώπους που μεταφέρεις μέσα στο αυτοκίνητό σου. Ναι, αυτό το να φτάσουμε 5 λεπτά νωρίτερα και 10 λεπτά νωρίτερα για μια απόσταση 100 χιλιόμετρων και 200 και... Δεν υπάρχει πραγματικά λόγος, παιδιά. Πάτε για να περάσετε όμορφα
Δεν χρειάζεται να χαλιάστε για τίποτα στο δρόμο. Να ξέρετε ότι οι λύθοι θα υπάρχουν παντού. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μάθουν ποτέ δυστυχώς να οδηγούν θα υπάρχουν πάντα και παντού. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι μπορεί να μην ξέρουν ή να μην παραδέχονται καν ότι ξέρουν ή νομίζουν ότι ξέρουν αλλά δεν ξέρουν, θα υπάρχουν πάντα. Κάφρι θα υπάρχουν πάντα που θα μπαίνουν στη Λέα και σε κάθε Λέα. Σωστά. Και θα κάνουν τις φίνες. Λες και θα φτάσουν όντως, ας πούμε, 5 λεπτά νωρίτερα. Και... Να προλάβουν την ξαπλώστρα, ρε φίλε. Ναι, να προλάβουν την ξαπλώστρα. Υπομονή. Μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν, να σας χαλάει τη διάθεση. Μην τους δίνετε σημασία. Εσείς κοιτάξτε να πηγαίνετε με ασφάλεια και τηρώντας τον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα γίνανε υπέρ του δέοντος πλέον αυστηρά, με αφαιρές διπλωμάτων και όλα αυτά. Αυτό, τίποτα, έτσι, για να πάει καλά το τριήμερο, να είστε... Λοιπόν, να σκέφτεστε καλά και πάντα σε εγρήγορση. Πάμε για Μονακό, γιατί πάμε για Μονακό που έχουμε αυτό το τριήμερο. Στο Μονακό είναι κάτι ιδιαίτερο. Τετραήμερο. Τετραήμερο. Πέμπτη κάναμε. Για Παρασκευή. Μπράβο, Πέμπτη, εντάξει. Λοιπόν, κατανακτήρια στις 3 η ώρα, μάλλον στις 4 σήμερα το απόγευμα, για όσους έχετε συνδρομητική τηλεόραση στον Κοσμοτέ, να δείτε τις κατανακτήριες. Και ο αγώνας αύριο στις 4 και 10. Ένα Μονακό το οποίο είναι αγαπημένη πίστα πάρα πολλών οδηγών και όχι άδικα. Είναι μία από τις, για μένα, από τις δύο πιο θρυλικές, τρεις μάλλον πιο θρυλικές πίστες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο Κρήτη σε Φόρμουλα 1. Η βαθμολογία έχει με το Χάμιλτον μπροστά στους 95 βαθμούς, τον Φέτελ στην τρίτη με 78, τον Μπότα στην τρίτη με 58, τον Ράικον στην τέταρτη με 48 και Ρικάρντο στην πέμπτη θέση με 47 βαθμούς. Ένα Μονακό το οποίο είναι εκεί, όντως δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Δεν υπάρχουν κάθετες δυνάμεις και οτιδήποτε υπάρχει εκεί. Υπάρχει κοντό μεταξόνιο της Red Bull, το οποίο τους δίνει φτερά σε εκείνον τον αγώνα. Πιο κοντό μεταξόνιο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη κόντρα, γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν σου επιτρέπει πολλά πράγματα να κάνεις, πόσο μάλλον τις προσπεράσεις. Οπότε θέλουν τουλάχιστον οι δύο πρωτοπόροι στη βαθμολογία να πάει όσο γίνεται ένας πιο μπροστά από τον άλλον, για ευνόητους λόγους, και να τους πάει και καλά ο αγώνας, κακά τα ψέματα, μην έχουν συμβάντα περίεργα. Safety car σίγουρα θα υπάρχει, οπότε μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες, να δουν πώς θα ανταπεξέλθουν και στο safety car εν όψη αγώνα. Και περιμένεις πραγματικά και την έκπληξη που λέγεται Red Bull, από το πουθενά, μην σου κάνει τον αγώνα άνω κάτω. Ναι. Αλλά όλα αυτά τελειώνουν όταν σβήνουν τα κόκκινα φώτα, τα 5 κόκκινα φώτα στο Μονακό, και από εκεί και πέρα αρχίζει πραγματικά η χαρά του οδηγού. Για αυτούς εκεί πέρα μέσα η πίστα είναι η μεγαλύτερη χαρά τους. Η πίστα του Μονακό. Κάκα τα ψέματα για τους οδηγούς, γιατί είναι στα κόκκινα και στην τζίτα 100% σε εκείνον τον αγώνα. Λάθη εκεί δεν συγχωρούνται. Οπότε οι παριέρες είναι πολύ κοντά. Ναι, ναι. Λατρεύουν το συγκεκριμένο αγώνα. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ. Τον βλέπω λίγο πλέον, άρχισα να με κουράζει. Αγώνας που δεν έχει προσπέρασει, όπως είναι αυτός, όπως είναι η Ουγγαρία, ας πούμε, δεν, ή η Αυστραλία, έτσι και έτσι, που έχει πολύ λίγες προσπεράσεις πλέον. Δεν θέλω να βλέπω. Και να πούμε ότι και ο Ρικάρντο έσπασε τα χρονόμετρα στο Μονακό, κατέβηκε κάτω από το 1.12. Εντάξει. Έκανε γύρω, απίστευτο. Εντάξει, είναι ο αγώνας του Θεού για τους λάτρες της Φόρμουλα 1, του Άιρτον Σένα και όχι άδικα. Έχει προσφέρει πάρα πολύ θέαμα στο συγκεκριμένο αγώνα ο Άιρτον Σένα, και μάλιστα στο βρεγμένο Μονακό. Όχι σε στεγνοδόστομα, σε βρεγμένο. Λοιπόν, πάμε να πούμε χορηγούς, να πούμε τι ακολουθεί και να βάλουμε 5 λεπτάκια αυτό που θέλουμε να βάλουμε, έτσι. Χορηγή κατασκευαστική εταιρεία Φιμάρκου, κάγκελα παντού, κάγκελα από ανεδεμένο αλουμίνιο, για σκάλες, σκάλες εταιρικές, εξωτερικές. Αυλόπορτες και περιφράξεις, από ανεδεμένο αλουμίνιο, αφιμάρκου.gr τα στοιχεία επικοινωνίας και τετραμπάιτ.
τα πάντα όσο αφορά τους υπολογιστές. Έχει πάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που προτιμάτε το 4 TB. Θα πάτε ακόμα περισσότεροι. Οι τιμές είναι εκπληκτικές σε σταθερούς υπολογιστές, λάπτοπ και οτιδήποτε έχει να κάνει περιφερειακά με τον υπολογιστή. Ακολουθεί μπουγάτσα με hangover. Να δώσουμε ένα πεντάλεπτο αυτό το, που θέλουμε σαν φορτιμή. Με το τουέτο. Το Ελένη στο τετράγωνο που είπε. Ναι. Ελένη Μπούντο, Ελένη Πούλου. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε. Κρίναμε έτσι να φύγουμε και θέλαμε να τιμήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Βασίλης Δραφυλίδης ή γνωστός Χάρη Κλίν. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τη σάτυρά του έδειξε και ανέδειξε πολλά πράγματα. Ένα πράγμα που εμάς θα μας απασχολεί σαν εκπομπή είναι η καφρίλα στους ελληνικούς δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν σας αφήνουμε να απολαύσετε ένα πεντάλεπτο. Το Βασιλιά της Ασφάλτου πραγματικά είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να παρουσιάσει τον γκάφρο Έλληνα οδηγό στους δρόμους. Σας αφήνουμε από Μάνο Γνωστόπουλο και Τάσο Κοτσάνη. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο τριήμερο. Γεια σας.